εξιστορώντας στους θυλαστές ως αυτό της μάρτυρας όσα είχαν διαδραματιστεί τότε. Δεν μίλαγε ποτέ για την δική του δράση. Είναι γεγονός ότι αυτό που αποκαλούμε γενιά του Πολυτεχνείου θα έχει ακούσει για τα καλά τα χρόνια που πέρασαν. Σίγουρα οι όποιες αρνητικές κριτικές, μάλλον ως στερεότυπα, έχουν να κάνουν στοχοποιώντας κάποιους προβλεπτικούς της γενιάς. Η γενιά του Πολυτεχνείου όμως είναι οι πολλοί που δεν εξαγόρασαν την όποια δράση τους ενάντια στην κούντα ανοδοξία. Είναι όλοι αυτοί που ανεξάρτητα φύλου, μόρφωσης, επαγγέλματος, κοινωνικής τάξης και ιδεολογικής τοποθέτησης, ακόμα και αν δεν ανήκαν ηλικιακά στην τη γενιά, έλαβαν μέρος στο μεγάλο ξεσηκωμό, στο μεγάλο παλαϊκό ξεσηκωμό. Οι ανώνυμοι, οι πολύ ανώνυμοι και μεταξύ τους ο Σπύρος, που δεν ήθελε ποτέ την προβολή, τη δημοσιότητα ή την επιβράβευση για αυτό που θεωρούσε αυτονόητο καθήκον του, ως πολίτης και ως γιατρός. Η γενιά του Πολυτεχνείου δεν βολεύτηκε ποτέ. Δεν πρόδωσε τα οράματα, τις ιδέες, τους μετρούς της. Δεν υπέστειλε ποτέ τη σημεία του άλλου. Είναι ελάχιστη τιμή και χρέος του νοσοκομείου μας να μην αφήσει η μνήμη του Σπύρου να ξεφουριάσει, να παραδοθεί στη λύθη της ιστορίας, αλλά σε αυτή τη μικρή, απέραιτη τελετή, να δώσει το όνομά του στη μονάδα τεχνική νεφρού του νοσοκομείου που ο ίδιος υπηρέτησε, πιστά, αγάπησε και την πόνεσε. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, τον μαιευτήρα κύριο Παυλάτο, να μας πει δύο λόγια. Οι παρεμβάσεις του προκειμένου κάποιος ασθενής να διακομιστεί έγκαιρα σε μεγαλύτερο νοσοκομείο ήταν γέλιες. Δεν ήταν λίγες οι φορές επίσης που επιλαμβανόταν περιστατικών άλλων ειδικοτήτων που δεν υπήρχαν στο νοσοκομείο προκειμένου να αναπτυχθεί ο ασθενής. Σε συναδελφικό επίπεδο, ό,τι και να του ζητούσε σε οποιαδήποτε ώρα ήταν πρόθυμος να σου πει την γνώμη του. Χαρακτηριστικό ήταν το πάθος που συζητούσε τα περιστατικά εμβαθύνοντας σε παθογενετικούς μηχανισμούς, γεγονός που δείχνουν τον έρωτα πραγματικά που είχε με την ιατρική. Αυτό το πάθος είχε την ικανότητα να στο μεταδίδει. Με αποτέλεσμα να έχει την αίσθηση ότι συμμετέχεις στη συζήτηση και την διερεύνηση του περιστατικού και να νιώθεις πραγματική ικανοποίηση γι' αυτό. Με λίγα λόγια για μας, τους γιατρούς, ήταν αυτό που λέμε η υγιή έμπνευση. Σε ό,τι αφορά το ήθος, την προσήλωση στην επιστήμη και την αγάπη προς τον άλλον. Σε ό,τι αφορά τη μονάδα τεχνικού νεφρού, ήταν αυτός που ουσιαστικά συνετέλεσε ώστε να σταθεί στα πόδια της και να λειτουργήσει υπό την εποχία του για μια δεκαετία, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια στην ανθρωπαθή του νησιού. Δικαίως νομίζω σήμερα δίνεται το όνομά του στην ανώτερη μονάδα. Τέλος, διήρθηκε για μια εξαετία υποδειγματικά, θα έλεγα, την παθολογική κλινική του νοσοκομείου με συνεχή κάλυψη τόσο σταθμικών εκλεκτών ιατρικών όσο και του τμήματος εφηβών των περιστατικών, αλλά και νοσηλεύοντας ακόμα και περιστατικά μονάδας εντατικής θεραπείας με χρήση αναπνευστήρων κτλ. Προκειμένου δεν να εξυπηρετεί σε ανίποτους ασθενείς, έκανε ακόμα και χημειοθεραπείες. Εδώ πρέπει να αναφέρω ότι όταν η περίπτωση κάποιου ασθενή είχε κάποια δυσμενή εξέλιξη, έμπαινε πάντα μπροστά. Όχι για να καλύψει και να υπερασπιστεί τον γιατρό που χειρίστηκε το περιστατικό, αλλά για να επιβάλλει συνθήκες δικαιοσύνης. Τον έχω να ακούσει να λέει σε συγγενή, άφησε να διερευνηθεί το περιστατικό και αν το σφάλμα του γιατρού, και αν είναι σφάλμα του γιατρού, κόψε το κεφάλι. Αν όμως αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει, τότε θα πρέπει να το συνιστούμε διαφορετικά. Ο κόσμος έτσι κι αλλιώς τον έχει στην καρδιά του. Αλλά και εμείς οι γιατροί θα το θυμόμαστε πάντα και θα αποτελεί για μας πραγματικό παράδειγμα προς μίμηση και πηγή έμπνευσης για την παραπέρα πορεία μας. Σπύρο, να είσαι καλά και βρίσκεσαι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λόγω της δράσης του στις σφαίρες του Εύρου,
που εξάντλησε τις δυνάμεις του αγόρτησα στο καθημερινό κομπρεσέρ. Αργότερα, στο νοσοκομείο Αργοστολίου πλέον, ως γιατρός, τίμησε τη θέση του όσο λίγη. Ήταν πάντα επικεντρωμένος στις ανάγκες των ασθενών του και στη βελτίωση των συνθηκών υγείας τους, σωματικής και ψυχικής. Εκτός από τις διαγνωστικές και θεραπευτικές του ικανότητες, χρησιμοποιούσε πολύ συχνά και το χιούμορ που τον διέκρινε. Οι αισθαντήσεις του θεραπεύονταν και επειδή γελούσαν. Παρημιώδεις είναι και οι τεχνικές, πατέντες που έβρισκε και καλύνει τα δύσκολα. Θα μην εξέχασω στον Εγγλέζο τουρίστα, στον οποίο έφτιαξε λιώμενο γύψινο νάρθηκα για το κάταγμά του, ώστε να τον παζουργάνει για να μην χάσει τα μπάνια. Ή σε εκείνη τη Σφοριανή, που της είχε κάτσει ένα μεγάλο κόκκαλο τρώγοντας ψάρι. Κανείς δεν μπορεί να τους το εφαιρέσει, ούτε στο νοσοκομείο με λαβίδα. Όταν προσέφτασε στον εξοχότατο, εκείνος εγύριψε από τη μάνα του μία μποκονιέρα. Έδεσε το τούλι γύρω από το δάχτυλό του και το κατέβασε στο λάργα της ασθενούς. Το κόκκαλο γρατζαλώθηκε στο τούλι και ούτως εγένε το η αφαίρεση. Αξέχαστος θα μείνει και σε όλους εμάς. Στους σκοτεινούς και μη, που βρέθηκαν στο διάβα του, που σκεπάστηκαν από την ελεήμονα καρδιά του και την απλόχερη βοήθειά του, η οποία ήταν διαθέσιμη όλες τις μέρες και τις ώρες, επί της ξηράς και εντός της θαλάσσης, που ένιωσε την ασφάλεια και την αγάπη του. Όπως αναφώνησε κάποιος, κατά τη διάρκεια της ταφής του, ευχαριστούμε Σπύρο μου για ό,τι έκαμες για μας. Τώρα, ψάχνουμε να βρούμε τι έχει μείνει. Είναι σαν ένας αέρας, λεπτός, δροσερός, σαν αυτούς τους σπάνιους βόρειο-βορειοδυτικούς ανέμους του καλοκαιριού, που πνέουν στο νησί μας από πάνω, από το μακρινό Τριέστη, που πολλαπλασιάζουν το καλό και τη διάθεση για αλληλοβοήθεια. Και αυτός ο αέρας είναι χωρίς καμία αμφιβολία εξοχότατος. Τώρα, εκτός κειμένου, θα ήθελα να σας μεταφέρω την κουβέντα ενός φίλου μας ψαράτα Σπαρτιά. Του Μάικου αν είναι εδώ. Αυτά τα παιδιά, και ο Νικολής ο ψημένος όσο πρόκανε, και πιο πολύ ο Πίπης, κρατήσανε το ήθος μέσα σε τούτο το χωριό. Όταν μάθανε ότι ξεστρατίζαμε, γούρλωνε τα μάτια του σαν αυγά. Μας έπιανε σφιχτά από τον μπράτσο και μας έλεγε «Κολόπεδο, τι έμαθα!» Εμείς τους παβεντάραμε και γυρίζαμε στον δρόμο προς σωστό.